Καλησπέρα, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, την Ορασπή. Καλησπέρα από την Ανταλλαγάδικα, από την Σαλαμίνος 4. Από έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο στο Πανελλήνιο που μας προξενεί. Είμαι ο Ευθύμης Κάλφας και δίπλα μου ακριβώς έχω την Ελεονόρα. Δεν θα πω απλά Ελεονόρα Σπανέλη, θα πω Ελεονόρα γιατί μέσα από τα τραγούδια της και μέσα από την προσωπική της έτσι, διαδρομή τη νιώθουμε, τουλάχιστον εγώ, πάρα πολύ οικεία. Γεια σου, Ελεονόρα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ όμορφο να με λες με το όνομά μου και να νιώθεις οικεία για μένα. Ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξένησες, ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες και έτσι μας δίνεις την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και λίγο πιο έτσι, προσωπικά όλα τα ραδιόφωνα και δει τα ραδιόφωνα της περιφέρειας. Έχουμε μια συναυλία, Ελεονόρα. Έχουμε μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους. Και πες μου τι θα δούμε εκεί και μάλιστα πώς έτσι πήρες αυτή την απόφαση ώστε να σε δούμε σε έναν τόσο μεγάλο συναυλιακό χώρο. Η αλήθεια είναι πως ξεκινάει η περιοδία μου 5 Ιουνίου και ο σταθμός στη Θεσσαλονίκη είναι στις 16 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους όντως. Στο Θέατρο Δάσους όντως ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος, πάρα πολύ όμορφος χώρος. Έχω τη χαρά να έχω δει πολλές συναυλίες και έχω τη διπλή χαρά να γίνεται σε αυτό το χώρο η δική μου συναυλία. Τη δύναμη την έχω αντλήσει φυσικά από τις εμφανίσεις του Χιόνο που πήγαν πάρα πολύ καλά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένιωσα πραγματικά επικοινωνία και πραγματική επικοινωνία, ουσιαστική επικοινωνία και πολύ ζεστή διάθεση και αγάπη και αποδοχή από το κοινό εδώ. Έτσι όπλησαμε δύναμη και χρησιμοποίησα και αυτό το τίτλο που είναι συμβολικός, η δύναμή σου, δύναμή μου. Ούτως ή άλλως το πιστεύω ότι ο ένας μέσα από τον άλλον αντλεί δύναμη και ευελπιστώ σε ένα πρόγραμμα. Ο σκοπός τουλάχιστον είναι να επικοινωνήσουμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά και αυτές τις ώρες που θα βρεθούμε εκεί και να ξεχαστούμε και να θυμηθούμε. Την εμπιστεύεσαι τη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνεις πάρα πολύ συχνά σε διάφορους έτσι χώρους που είναι Ελεονόρα. Σε βλέπουμε δηλαδή σε μαγαζιά που πώς θα καταφέρνεις, ταιριάζουν ακριβώς και στο πρόγραμμά σου, ταιριάζουν πολύ και σε σένα την ίδια. Το ρώτησα και πριν αυτό, θέλω λίγο έτσι να το ξαναπούμε, όχι με την έννοια να βρούμε διαφορές στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και γενικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, εσύ το κοινό σου και αυτό που σε αγαπάει νομίζω ότι είναι το ίδιο. Απλά σε συνδυασμό με το ότι το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Το γεγονός ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι πιο εγκάρδιο και το κοινό της Θεσσαλονίκης, αν θες, είναι πιο έτσι, θα το πω εγώ Γιούρια, ότι δείχνουμε στον άλλο που μας αρέσει και ότι περνάμε καλά. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια διαφορά ή απλά είναι ο άλλος αέρας εδώ της Θεσσαλονίκης που μας φυσάει? Κοίταξε, επειδή όπως εμένα η Θεσσαλονίκη είναι σε κάποιους διαφορετικούς, πιστεύω ότι ο καθένας υπάρχει κάποιος συνεργατικός, από εκεί και πέρα, άσχετα με το πώς είπε που υπάρχει και πώς κάποιος συνεργαστρέφεται, δεν μου αρέσει τόσο πολύ τους άνθρωπους. Όμως, εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Θεσσαλονίκη υπάρχει κάτι το οποίο είναι αναμφισβήτητο και είναι πάρα πολύ ευχάριστο για εμάς. Το είπα και πριν, δεν θεωρώ ότι είστε ψηφιστικό, αλλά θεωρώ ότι αν σας αρέσει κάτι για κάποιους λόγους, το υποστηρίζετε και έχετε και τη δυνατότητα να το επικοινωνήσετε με τον λόγο που είναι αυτό. Δηλαδή, αν ένα πρόγραμμα σας αρέσει, πάτε το μεταφέρετε, μελέτε στις παρέες, αυτό γίνεται αμέσως γνωστό και η επόμενη φορά που έρχεστε στο live, είναι ήδη είστε ήδη που σας αρισμένοι. Αυτό έχει συνεδέλεσμα να γίνει στα live, γιατί όταν έρχεστε και είστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι, όποιος και να κάνει αυτό, είναι και για μας πολύ πιο εύκολο και ευχάριστο να επικοινωνήσουμε και να είμαστε από ένα επίπεδο ενεργειακά και πάνω. Αυτό έχει πάντως αποτέλεσμα ένα πολύ δυνατό και ξελαφρωτικό live και αυτό συμβαίνει στη συνέχεια. Εκτός από την μεγάλη σου περιοδία, η δύναμή σου, δύναμή μου, ενημερωθήκαμε το μάθημα κιόλας ότι κάτι έχεις εκεί στην Αθήνα, στο Ηρώδιο, σε ένα αφιέρωμα με την Μελίνα Μερκούρη. Για την Μελίνα Μερκούρη. Θες να μας πεις δύο λόγια και γι' αυτό. Βεβαίως. Φέτος κλείνουμε 20 χρόνια από το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη και το Φεστιβάλ Αθηνών με προσκάλεσε να συμμετέχω σε αυτή την παράσταση που είναι αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη. Μία λέξη που διαφωνώ πάρα πολύ χρησιμοποιώ για μιλώντας για αυτή τη γυναίκα.
φάση βασισμένη στα τραγούδια της Μιχαήλας, αυτά που έχει τραγουδήσει στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Είναι μια παράσταση συγκρατησία του Πέτρου Ζούλια, αλλά ο σκοπός αυτής της παράστασης είναι και να θυμηθούμε τις μεγάλες κοινότητες, αλλά κυρίως να συνειδητοποιήσουμε το πόσο ζωντανή υπάρχει είναι στο σήμερα. Αυτό που κάνει για μένα μία από τις τεράστιες είναι όταν υπάρχει στο σήμερα, ακόμα και αν υπάρχουν τόσα χρόνια να με έλλειψη, χωρίς έχουμε πολλά χρόνια που είναι στην Ελλάδα, τα θέματα για τα οποία έχει μιλήσει, τα θέματα για τα οποία έχει ασχοληθεί, υπάρχουν ακόμα στο σήμερα, είναι ενεργά και είναι προβληματισμοί που υπάρχουν σε καθένα από εμάς, είτε κοινωνικά, είτε υπαξιακά, είτε συνδυσιακά. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μένα που έχω να αναμετρηθώ με αυτό το υλικό, το οποίο αγαπημένο, γιατί είναι τραγούδια που έχουμε τραγουδήσει όλοι, τραγούδια που αγαπάμε όλοι, και αυτό είναι το πολύ μεγάλο ρίσκο μέσα από εκεί για μένα. Αλλά χαίρομαι πολύ που μου δίνουν μια δυνατότητα σε αυτό. Γιατί νιώθω νέα ακόμα και είναι κιόλας. Χαίρομαι που σε τόσο μικρή ηλικία έβλεπα την έντονη. Σε αγχώνει αυτή, έτσι, αυτό που έχεις να κάνεις αυτό το εγχείρημα, λίγο έτσι φοβάσαι, πώς νιώθεις? Φυσικά έχω αγωνία και φυσικά και φοβάμαι. Φοβάμαι μέχρι εκεί που δεν με σταματάει να προχωρήσω. Η αλήθεια είναι πως έχω πείσει και εγώ τον εαυτό μου ότι δεν απέχει πάρα πολύ αυτό που θα κάνω, με αυτό που ήδη κάνω, με την έννοια ότι πάντα στα προγράμματά μου φροντίζω να υπάρχει μια τραγουδία που να γίνει στον αλήθεια, και συνασμένα όπως αντιμένα και στο σήμερα, αλλά και σε άλλη δημιουργία. Δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία αναμέτρησης με κάποια αντίστοιχα. Από την τραγουδία στα live της Άλπης, στα live της Αθήνας, αν δεν πράγει της Κάρολας Αλεξίου. Και το ζωνάκι της Άννας. Ναι, βεβαίως. Όχι, φυσικά. Αλλά ποτέ δεν έχω μπει στη διαδικασία να αναμετρηθώ και να συγκριθώ με άνθρωπος που έχω θερμάσει και έχουν επηρεάσει τη ζωή μου και την αισθητική μου. Έτσι λοιπόν και τώρα το πρόβλημα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία ούτε να τις μοιάσω ούτε να τις φτάσω. Και δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να μπορέσω να πάρω όσα μπορώ από αυτή τη δρόμη, να περάσει ουσιαστική προσωπικότητα και να τα ενσωματώσω στο εκεί μου προσωπικότητα, να τα ενσωματώσω στο σήμερα και στην εκεί μου ζωή. Πες μου τώρα για αυτή την τραγουδάρα που βγάλατε, για αυτή την τραγουδάρα στο τελευταίο σας δίσκο με τον Κώστα Λιβανά, φυσικά, την Επιμονή Σου, που πρόσφατα το είδαμε ότι είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Και άργησε κιόλας, δηλαδή, εγώ θα σε κάνω παράπονα, να ξέρεις, αργήσατε. Αλλά τουλάχιστον το αποτέλεσμα μας δικαίωσε και θέλω να σε ρωτήσω, να μας πεις και για το τραγούδι, αλλά να πούμε και για το βίντεο κλιπ. Ήταν όντως έτσι το κλίμα, έτσι όπως το βλέπαμε ακριβώς? Εγώ έπαθα πλάκα, αλλά δεν γίνεται, έπρεπε να είμαστε κι εμείς εκεί πέρα κάτω στην Αθήνα. Έχεις δίκιο, χαίρομαι, μιλήσω πάρα πολύ έτσι. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, αυτό το βίντεο κλιπ. Ένιωσα, είναι πάρα πολύ περήφανη και ένιωσα και πάρα πολύ όμορφα στα γυρίσματα. Ήταν μια ιδέα του Βαγγέλη του Καλατζή, ενός σκηνοθέτη που συνεργάζομαι πάρα πολλά χρόνια και έχει κάνει τα περισσότερα βίντεο κλιπ μου. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν μοναδικό και ιδιαίτερα συγκινητικό για μένα. Θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα στο τραγούδι και εδώ που λέγεται η Επιμονή τι έχει να κάνει με τη Φίδαμη και πάλι έχει δει ότι είναι σημαντικό να μιλήσω. Πραγματικά ήταν ένα έντονο βιντεοκλίπ μέσα στο κέντρο της Ανάστασης που όλες μου ζω και δεν αγαπάω πάρα πολύ. Με τον κόσμο να είναι τρομερά υπερηφάσιμο σε όλα τα σύμφωνα που συνέβαινε. Για μένα είναι και φάνηκε κιόλας και στο βίντεο κλιπ, είχατε αυτή την ενέργεια που εγώ νομίζω ότι κάνατε βόλτα. Δεν ήταν απλά σταμάτα, ξεκίνα, κάτι, πάμε ας πούμε από την αρχή. Είχε πολύ αφορμητισμό, είχε πολύ ενέργεια από όλο τον κόσμο που συμμετείχε εκεί. Είτε από τους ανθρώπους που ήρθαν γιατί γνωρίζαν ότι θα συμμετέχουν στο βίντεο κλιπ, είτε για τους ανθρώπους που συναντούσαμε στον δρόμο. Ήταν όλοι πολύ διαθέσιμοι και ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα τα χαμόγελα που μου χαρίστηκαν με τον τρόπο του ανθρώπου. Θεωρείς ότι έχεις αλλάξει από τότε που πρώτα ξεκίνησες? Τώρα εγώ θα σε πάω 2007-2008 κάποιο στα Ρίον την εμφάνιση με τον Μιχάλη τον Τσουβανάκη.
τελευταία ερώτηση, συγγνώμη. Πόσο πιστεύεις ότι άλλαξες από εκείνη το ξεκίνημα, μιλάω από μέσα σου καλλιτεχνικά, πόσο ορίμασες, τι πιστεύεις, ποιο πιστεύεις ότι είναι αυτό. Άλλαξα πάρα πολύ, ευτυχώς. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ. Πολύ πάντα και στα live μου και σε γραμμή σου και σε μέρα μου. Πιστεύω την επιτυχία και να μας ζητάω. Και νιώθω γιατί μέσα από αυτή τη δουλειά να αλλάζω και να εξελίσσω σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή και γι' αυτό επιμένω στο να λέω ευχαριστώ στον κόσμο που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Να είσαι καλά.